Γυρίζουμε σελίδα και πάμε στο Παρίσι τώρα και στους Ολυμπιακούς Αγώνες που και σήμερα σημαδεύτηκαν από οργανωτικά προβλήματα. Οι βροχές του προηγούμενου διημέρου είχαν ως αποτέλεσμα τη ρήπανση του Σικουάνα σε τέτοιο βαθμό ώστε αναβλήθηκε η προπόνηση του τρίαθλου στα νερά του ποταμού που μέχρι χθες διαφημίζονταν ως πεντακάθαρα. Παράλληλα, ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής ζήτησε συγγνώμη για το δρόμενο της τελετής έναρξης που αποτελούσε παροδία του πίνακα του μυστικού δείπνου του Νταβίντσι. Ο ήλιος βγαίνει στο Παρίσι την δεύτερη ημέρα των Ολυμπιακών Αγώνων και μαζί του επιστρέφει το χαμόγελο όσων βρίσκονται στην πόλη του φωτός για να απολαύσουν την μεγαλύτερη αθλητική διοργάνωση του κόσμου. Maravilloso el día de hoy. Padrísimo. Ayer lloviendo y hoy padrísimo. Πολίτες και τουρίστες ξεχύνονται στους δρόμους της γαλλικής πρωτεύουσας και σήμερα μπορούν να παρακολουθήσουν αγώνες beach volley, τένις και skateboard που χθες αναβλήθηκαν εξαιτίας της βροχόπτωσης. Questo sole dopo una brutta pioggia ci riporta nello spirito olimpico e speriamo di vedere delle insomma belle gare sotto il sole. Παρότι όμως το σκηνικό του καιρού άλλαξε, η βροχή των δύο προηγούμενων ημερών παραμένει πονοκέφαλος για τους διοργανωτές, καθώς τώρα η ποιότητα του νερού στο Σικουάνα είναι κάτω από το αποδεκτό όριο, με αποτέλεσμα οι προπονήσεις του τριάθλου που είχαν προγραμματιστεί για σήμερα να ακυρώνονται λόγω της μόλυνσης των υδάτων. Prendre aucun risque pour que les athlètes soient en pleine forme pour leurs épreuves de mardi et mercredi, les fédérations ont décidé de ne pas tenir cet entraînement. Σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές, η κατάσταση αξιολογείται και βάσει προηγούμενων μετρήσεων σε αντίστοιχες καιρικές συνθήκες, τα νερά θα είναι κατάλληλα μέχρι την Τρίτη που είναι προγραμματισμένος ο πρώτος αγώνας. The team is very confident that it will be possible to have the swimming part in the Seine. Με γιουχαρίσματα υποδέχθηκε το κοινό τον Ολλανδό αθλητή beach volley Steven Van de Velde στον πρώτο του αγώνα, καθώς έχει καταδικαστεί το 2016 στη Βρετανία για το βιασμό ενός 12χρονου κοριτσιού και φυλακίστηκε για 4 χρόνια. What is the message we're telling to the rest of the world? What is the message we're telling to the rest of the women, especially the little girls? Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή ανακοίνωσε χθες ότι είναι ικανοποιημένη με τις εξηγήσεις που έδωσε η Ολυμπιακή ομάδα της Ολλανδίας σχετικά με τη συμμετοχή του Van de Velde. Ça m'a un petit peu choqué quand même, je pensais pas que ce serait là aujourd'hui. 15.000 χιλιόμετρα μακριά από το Παρίσι, στην Ταϊτή, ξεκίνησαν οι αγώνες του σερφ και πολλοί θεατές συγκεντρώνονται στις παραλίες για να απολαύσουν τα αγωνίσματα. Ωστόσο, οι αντιδράσεις από την τελετή έναρξη συνεχίζονται. Την οργή της Γαλλικής Καθολικής Εκκλησίας προκάλεσε η αναπαράσταση του μυστικού δείπνου από drag queens. Αυτή η τελετή δυστυχώς περιλάμβανε σκηνές χλεβασμού και κοροϊδίας του χριστιανισμού, για τις οποίες λυπούμαστε βαθιά. Η σκέψη μας είναι με όλους τους χριστιανούς σε όλες τις Ηπείρους που έχουν πληγωθεί από αυτές τις σκηνές. Η Επιτροπή αναγκάστηκε να ζητήσει σήμερα συγγνώμη με τον καλλιτεχνικό διευθυντή, τον Μαζολί, να διευκρινίζει πως το μήνυμα που ήθελε να περάσει ήταν η συμπερίληψη και όχι ο χλεβασμός. Never an intention to show disrespect to any religious group. If people have taken any offense, we are of course really, really sorry. L'intention n'a jamais été d'être impertinent ou d'être subversif, comme je l'ai dit tout à l'heure. Notre idée, c'est simplement que oui, dans cette grande diversité, il y a besoin d'être conjointement. Nous avons en tout cas voulu nous conjointement inclure tout le monde. Voilà. Την ίδια ώρα, την αποκάλυψη πως ήταν ο μυστηριώδης μασκοφόρος λαμπαδιδρόμος έκανε ο Σιμών Νογκέιρα, διάσημος αθλητής παρκούρ, με φωτογραφία που ανέβασε στο Instagram και την οποία έσβησε μετά από λίγο, εξηγώντας μάλιστα πως είναι προφανές πως δεν θα μπορούσε ο ίδιος να βρίσκεται σε όλα τα σημεία από τα οποία πέρασε κατά την τελετή. Με τον Κλεμάν Ντουμέ, επίσης αθλητή, να κάνει λόγο για 12 άτομα που ανέλαβαν το ρόλο του μυστικού λαμπαδιδρόμου, χωρίς ωστόσο να επιβεβαιώνεται τίποτα. Very impressive to see. I mean, it's a lot of fire underneath. And yeah, I mean, many people are here watching it. Σε πόλο έλξης εξελίσσεται ο Ολυμπιακός βωμός στον κήπο του κεραμικού, με εκατοντάδες πολίτες να σειραίουν για να τον δουν από κοντά. Ζωντανή σύνδεση με την απεσταλμένη του Sky στο Παρίσι, τη Σπυριδούλα Σπανέα, την οποία βρίσκουμε στο κέντρο τύπου, και ενώ η μία δυσάρεστη έκπληξη στα οργανωτικά διαδέχεται την άλλη με αποκορύφωμα, Σπυριδούλα, αυτό που είδαμε σήμερα με τα νερά του Σικουάνα, διαφημίζονταν ως πεντακάθαρα, δαπανήθηκε 1,5 δισεκατομμύριο για να απορρυπανθεί ο ποταμός και τελικά είναι ακατάλληλος για να κάνουν την προπόνησή τους οι αθλητές. Καλησπέρα από το Παρίσι. Μια δυνατή βροχή έφτανε για να αναδείξει τα προβλήματα στο φιλόδοξο σχέδιο των Γάλλων να εντάξουν το Σικουάνα στα Ολυμπιακά ακίνητα.
ας το πούμε ακίνητα. Ναι. Λοιπόν, ο κάποτε ιερός ποταμός στο Βίκιξ έδειξε ότι δεν είναι συνεργάσιμος. Και όπως είπες και εσύ, όλο αυτό το διάστημα επενδύθηκαν πάρα πολλά χρήματα προκειμένου να γίνει καθαρός. Μάλιστα, είχαν υποσχεθεί ότι από το 2025 οι Γάλλοι θα μπορούν να απολαμβάνουν το κολύμπι τους. Όλο αυτό τον καιρό είχαν κατασκευάσει μια πολύ μεγάλη δεξαμενή που θα απορροφούσε τα νερά της βροχής, ενώ σε 5 σημεία έγιναν έργα για να... ώστε να μην λειτουργεί ο Σικουάνας ως αποχετευτικό δίκτυο. Όμως όλα αυτά, όπως φάνηκε, δεν έφταναν, καθώς ήταν όμως η βροχή μόνο, Σπυριδούλα, που έπαιξε ρόλο, διότι εσύ μας έχεις στείλει μία φωτογραφία την οποία μπορούμε να δούμε και η οποία ελήφθη πριν από την τελετή έναρξης. Εδώ η εικόνα του ποταμού είναι οφθαλμοφανώς επιβαρημένη και δείχνει τα λίμματα να στέκονται πάνω στην επιφάνεια του νερού. Άρα βούρκος ήταν ήδη πριν βρέξει. Πριν από την τελετή έναρξης, σε μια βόλτα που έκανα στο ποτάμι, διαπίστωσα ότι στις άκρες είναι βούρκος, δεν έχει καθαρίσει. Και πραγματικά είναι αδύνατο να καθαρίσει και παρόλες τις φιλόδοξες εξαγγελίες τους, είδαμε ότι η Υπουργός Αθλητισμού κολύμπησε φορώντας στολή δίτη. Μάλιστα. Το ίδιο έκανε και η Δήμαρχος του Παρισιού. Πώς θα μπουν οι αθλητές από την Τρίτη να κολυμπήσουν? Προς το παρόν οι αθλητές κάνουν προπόνηση στην ιστορική πισίνα που διεξήχθηκαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 1924, αλλά άλλο το νερό του ποταμού, άλλο το νερό της πισίνας. Τώρα, τι γίνεται με το μυστικό δείπνο και με αυτή την, με το σάλο ο οποίος ξέσπασε και υποχρέωσε τους διοργανωτές να ζητήσουν συγγνώμη από τους χριστιανούς, εάν λένε τους προσέβαλαν. Και τους προσέβαλαν, έχει κανείς την εντύπωση. Αξίζει να πούμε ότι και οι Γάλλοι είναι δυσαρεστημένοι με αυτές τις σκηνές. Θεωρούν ότι δεν τους αντιπροσωπεύουν, γιατί δεν είναι δυνατόν ο μυστικός δείπνος να υπάρχουν drag queens. Απ' την άλλη πλευρά όμως, ο Γάλλος σκηνοθέτης, το Μαζολί, δήλωσε ότι δεν θέλει να προσβάλλει κανέναν και ότι σε αυτό υπάρχει μία αναπαράσταση του Διόνυσου από ένα Ολύμπιο συμπόσιο. Ολύμπιο, λέει, Ολυμπιακή, είναι το ίδιο, άρα εκεί υπάρχει ένα Ολύμπιο συμπόσιο προκειμένου να δείξει με αυτόν τον τρόπο τη σύνδεση των Ολυμπιακών Αγώνων με τον Όλυμπο, τους θεούς του Ολύμπου, τον Διόνυσο, ο θεό της χαράς και του κεφιού. Εφάνταστος ο σκηνοθέτης, αλλά δεν ξέρω κατά πόσον είναι και καλόγουστος. Σε ευχαριστούμε, Σπυριδούλα. Σίγουρα ξέρει να βρίσκει καλές δικαιολογίες. Αυτό ναι. Σε ευχαριστούμε λοιπόν και πάλι.